γέλωσαν και τις δύο ξεκάθαρα σήμερα και ήρθαμε. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πού πας με το wet look σου? Με το wet look μου πηγαίνω σε ένα fashion show. Και στην πλέ σκιά, η οποία ταιριάζει με το... Είναι υπέροχη, αλήθεια, ναι. Στην εβδομάδα μόδας της Αθήνας πηγαίνω σε ένα fashion show δικού μου φίλου ενερχόμενου σχεδιαστή. Καινού. Ένας. Μα. Δεν ξέρουμε. Okay. Που κάνει western, κεντρικά western βέβαια, όχι τα κλασικά καφέ κτλ. Ωραία. Και πάω να τον τιμήσω με την παρουσία μου στο frontline. Φύγαμε, κορίτσια. Καρδούλες, αστεράκια, φιωγκάκια, πολύ αγάπη από τις παικτριές σου. Έρη. Εμένα μου αρέσει η σκέψη, αλλά δεν μου αρέσει το... Μου φαίνεται, πώς να το πω, το φτωχό το blazer, φτωχό το χρώμα, το ύφασμα, δηλαδή αν ήταν αυτό για να υποστηρίξει την πότα. Είναι ένα τεράστιο μπλε electric blazer. Το ύφασμα είπα. Αν ήταν electric, ας πούμε, γιατί είναι, δεν είναι electric, είναι ρουά, είναι ή αν ήταν βελούδο, το σακάκι. Θέλει πιο επιβλητικό ύφασμα για να υποστηρίξει την πότα. Και δεν μ' αρέσει και το χρυσό. Θα μ' άρεσε να το χρυσό να υπήρχε μόνο στην πότα και πουθενά άλλου στην εικόνα σου. Okay. Δηλαδή, αν ήταν βελούδο το σακάκι, αυτή η μπότα και τίποτα άλλο. Καλά, αν ήταν βελούδο το σακάκι, προφανώς και δεν θα έβαζα χρυσά, αλλά. Θέλω να σου πω ότι μου φαίνεται λίγο το ύφασμα. Κατάλαβα. Τζέννη, και εσύ τρία. Με πολλά αστεράκια βέβαια. Πολλά, είσαι μια στάρ. Αγαπώ τις μπότες σου, τις θέλω κι εγώ, αν και δεν θα μου ταιριάζαν καθόλου. Θεωρώ ότι είσαι πολύ. Κλειστή εδώ πάνω και όταν κάνεις, μιλάς έτσι και ανοίγει το σακάκι, φαίνεσαι πολύ γυμνή κάτω. Ναι. Οπότε δεν υπάρχει μια ισορροπία. Νομίζω ότι το καλύπτει αυτό η μπότα. Δεν ξέρω τώρα. Εμένα όταν το μιλάς και αυτό. Ανοίγει... Okay. Αυτό. Τώρα τι να σου πω, είσαι... Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κορίτσια. 3,5 μέσος όρος. Τέλεια. Να ξεκινήσουμε με το Στέλιο. Τι λες? Ναι. Στέλιο, ερχόμαστε. Στέλιο, ήρθες. Εγώ λείπω, έρχεται η Σοφιάνα μόνο. Ναι. Καλώς τη. Γεια σας. Αυτό το σαγάκι τι είναι? Τι είναι? Είναι vintage, είναι σύγχρονο. Είναι vintage, νομίζω. Είναι του φίλου του Τάσου, του χορογράφου. Νομίζω είναι vintage, αν δεν κάνω λάθος. Και οι μπότες? Από τοπικό μαγαζί στη Λιφάδα. Α, ωραία. Από μέσα? Από μέσα είναι εξώρουχα. Να τα δούμε, άμα ανοίξεις λίγο. Θα δούμε. Α. Δεν είναι κάτι, δηλαδή. Είναι για να μην ανοίξει. Είναι ένα τοπάκι και ένα σορτσάκι. Και γιατί να μην ήταν η μπλούζα κανονική και να είναι cropped? Νομίζω ότι δεν φαίνεται. Ναι, αλλά άμα το ανοίξεις, που είναι πολύ ωραίο και ανοιχτό. Αλήθεια. Δεν θα το άνοιγα. Γιατί είναι πολύ oversized και... Θα πέσει το κομβίο. Το κομβίο, το κομβί. Να σε ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, τώρα εσύ έβαλες αυτό το concept ότι ο φίλος σου κάνει western ρούχα για να δικαιολογήσει τις μπότες, φαντάζομαι. Συνήθως σε concept δεν πηγαίνω με βάση, ας πούμε, πηγαίνω να φάω κινέζικο και δίνω με κινέζα. Ναι, αλλά σε εβδομάδα, γιατί σήμερα... σε εβδομάδα μόδας θεωρώ ότι πρέπει να έχεις και μία συνοχή με όλο το υπόλοιπο που υπάρχει κοινό. Όχι, διότι αν πας σε ένα show με western μπότες, ας πούμε, λογικά θα είναι καλύτερες από αυτές που πήρες εσύ να πας εκεί, γιατί θα είναι η επόμενη κολεξιό, θα είναι πιο καινούργιες, θα είναι πιο... Τέλος πάντων, το μόνο που με χαλάει είναι αυτή η πληροφορία. Η πληροφορία αυτή με τις western μπότες. Σαν concept. Σαν concept, δηλαδή. Okay, κατανοητό. Λέω κατανοητό. Πόσο κοντόφθαλμη σκέψη είναι αυτή. Το σκέφτηκα να μην το πω. Ωραία. Αφού το σκέφτηκες, γιατί είχαν τα κόνησε αυτή την τόσο ωραία εικόνα κατά τα άλλα. Τη χαντάκωσα, όχι. Ναι, τη χαντάκωσα. Λοιπόν, άκουμε τώρα. Αυτή η εικόνα είναι υποδειγματική. Έχεις διαχειριστεί πολύ ωραία το κεφάλι σου, τα κοσμήματά σου είναι υπέροχα. Αυτό που χαίρομαι σε σένα είναι ότι μετράς τα δαχτυλίδια, τα νύχια, το πόσο θα σηκωθεί το σακάκι, ότι ασχολείσαι με τη λεπτομέρεια. Αυτή η εικόνα έχει καταπληκτική ισορροπία, καταπληκτική ένταση. Δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.
αλλά έχει πολύ μεγάλη διαφορά από ό,τι άλλο βλέπουμε σήμερα και βλέπουμε τις προηγούμενες ημέρες. Για μένα είσαι η δροσιά στην όαση. Είσαι η όαση στην έρημο, μάλλον. Συγχύστηκα. Ευχαριστώ. Και πραγματικά η εικόνα αυτή, κανονικά, δεν είναι τίποτα. Έπρεπε να είστε όλες έτσι, όμως, στο χειρότερό σας. Ενώ όχι όλες το ίδιο στυλ, ναι. Τόσο προσεγμένες όπως εσύ. Είσαι πάρα πολύ ωραία, μπράβο σου. Ευχαριστώ πολύ. Δροσιά στην όαση. Δροσιά, όχι, όαση στην έρημο, θέλω να πω. Όαση στην έρημο. Τέσσερα θα σου βάλω. Wow. Ευχαριστώ. Αυτό τώρα για πολύ σοβαρή ναι, ώστε. Πολύ σοβαρή. Ήπιες κάτι, το νεράκι που σου δώσαν είχε κάτι σήμερα. Καφέ σήμερα. Πίνω. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Να σου πω κάτι, εσύ δεν θα φορείς αυτά τα ρούχα. Εννοείται. Είμαι σίγουρος. Άντε, γιατί σε βλέπω να φεύγεις από εδώ χωρίς τα ρούχα. Σίγουρα, είμαι με τα μαύρα, τα έσαω ρούχα. Έλενα. Τι να πω εγώ για την όαση. Τώρα είπε, είναι... τέλειωσε όαση. Δεν ξέρω τι άλλο να πω μετά από αυτό. Πιστεύω θα πρέπει να κλείσει η εκπομπή τώρα. Όχι, όχι, όχι. Να τελειώσει αυτά για σήμερα, ναι. Τα λέμε αύριο στις 5. Έχω σχεδόν έχω μπλοκάρει, δεν μπορώ να μιλήσω. Μήπως ήταν ναι, πολύ αυτό που είπα. Κάπως ναι, δηλαδή ναι. Δεν ξέρω. Χαίρομαι, ρε παιδί μου, όταν σε βλέπω. Ήταν πολύ γλυκό και πολύ ωραίο. Γιατί υπάρχει και αυτή η πλευρά σου και μας αρέσει πάρα πολύ να την βλέπουμε. Α, μακάρι να τα όλες έτσι να τη βλέπετε συνέχεια μόνο. Απλά βαριέμαι να βλέπω τα ίδια που είχα πειράσει. Όχι, Έλενα μου. Ναι. Αυτό το σακάκι είναι του Τάσου δικό ναι. Του. Έχεις βάλει εσύ έξτρα βάτες, τι έχεις κάνει. Γενικά έχει πολύ έντονη βάτα και μου έδωσε η Κάτια, πάλι πήγα να σε πω Κέτη, έξτρα βάτες γιατί το έβλεπα να... Έπεφτε κάτω ναι, λοιπόν ναι, ναι, το... ήταν πολύ και ακόμα νομίζω, αλλά... Όχι, εντάξει, δεν πάει το σώσει. Δηλαδή πρέπει να βάλω σίδερα μέσα. Θα μπορούσε βέβαια έτσι να παίζει και ράγκμπι. Ναι. Πολύ άνετα. Δηλαδή είναι τέτοιες πλάτες. Που πάρα πολύ μεγάλη τάση είναι και πάρα πολύ στη μόδα είναι όλες αυτές οι πλάτες. Αλλά εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είσαι εσύ μέσα στην παρούσα φάση πολύ σωστή με αυτούς τους ώμους του ράγκμπι. Mm. Λοιπόν, εμένα μου κάνει πάρα πολύ χρυσό ο λαιμό σου σχέση με, με την εικόνα σου. Δηλαδή θα ήθελα, αν θα. Θα προτιμούσα να είναι κάτι πολύ πολύ λιγότερο σε χρυσό, αυτό που βλέπω εδώ στο στέρνο σου. Του Τάσου το σακάκι είναι ένα πολύ ωραίο σακάκι, αναμφισβήτητα. Η τσάντα αυτή υπέροχη που την έβλεπα, την αρετή και τη χάζευε πριν. Εμένα μου αρέσουν τα τσάντες κόσμημα δηλαδή, έτσι που είναι... Τρελαίνομαι. Λοιπόν, και αυτές τις απλές καθημερινές μπότες ξεκίνησα από εκεί το styling. Από αυτό. Ή βρήκε τα επάνω και κατέληξε στο. Νομίζω ξεκίνησε. Στου κέσσερα την πότη. Νομίζω ξεκίνησα από το blazer και βρήκα τυχαία τις μπότες. Δεν είχα σκοπό να πάω για shopping. Τις είδα και λέω: ωραία, με αυτό, εκεί, τέλος. Ναι. Πολύ εντυπωσιακές μπότες. Ναι. Βέβαια είναι από τα ζευγάρια, δηλαδή και αν κάποια κυρία τώρα που σ' άκουσε πάει να πάρει, θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στο μπορεί να, είναι, να γίνουν πολύ φρικτά kits, δηλαδή πολύ πολύ ακραία kits. Οπότε θέλει... Ξέρεις τι ώρες που θα είναι αυτές με γκρι μάλινα. Ναι, με γκρι μάλινα. Εσύ μπορεί να δεις τις μπότες αυτές έξω και να είναι φορεμένες. Ναι, ναι, καταλαβαίνεις με τι τρόπους. Καταλαβαίνω. Και επειδή είναι αυτό το χρυσό... Με jean shorts. Το... Ναι. Ή με μίνι φούστα πολύ κοντή, πολύ στενή, ναι, ναι, ναι. Που περπατάς και κάνεις έτσι. Αυτό. Θέλουν πολύ ιδιαίτερο χειρισμό. Είναι ρίσκο δηλαδή το styling το σημερινό που έκανες. Ήταν ρίσκο μάλλον. Απεδείχθη μετά την όαση ότι είσαι πάρα πολύ ωραία τώρα. Είσαι πάρα πολύ δυνατή, είσαι μούσα, είναι αλήθεια αυτό και εύχομαι να συνεχίσεις έτσι και να μας φέρεις και λίγο κάποιες εικόνες και να βρούμε άλλα αθλήματα πέρα από το ράγκμπι. Κατάλαβες. Και λίγο αυτά όλα τα πολύ βαριά. Τα... Να λίγο... κάνω κάτι πιο γλυκό δηλαδή. Γλυκό δεν θα το έλεγα, μην πάθεις αναφυλαξία. Δεν θα πάθω κάτι. Κάτι πιο, ένα άλλο στυλ που υπάρχουν εκατομμύρια να κάνεις. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σου βάλω 3 με καρδούλια. Χάρη, εγώ τη βλέπω για receiver τη Σοφιάνα. Στο NFL, Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, έτοιμη, είσαι ό,τι πρέπει. Τι λες, σ' αρέσει τόσο μισό, πολύ. Σε μισό, Φιάνα. Και το λέω αυτό γιατί μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να το έχεις για πλάκα. Ναι. Μας έχεις καθυλώσει εδώ με το τίποτα. Με ένα ζευγάρι μπότες, οικονομικές και ένα blazer μεταχειρισμένο. Σχεδόν. Εντάξει, ο οποίος δεν μπορεί να τις αγοράσει. Δεν είναι και του σε ήχη, δεν είναι ατόφιο χρυσάφι. Θέλω να σου πω, το λέω αυτό γιατί άλλες φορές
σε βλέπω που βαριέσαι, σε βλέπουμε όλοι. Και επίσης είναι ένα τρομερό παράδειγμα για το styling. Αυτό το λέω στις κυρίες. Πώς από μία αρχική ιδέα, από ένα παπούτσι, ξεκινάει κάτι και με λίγο touch. Κοίταξε, έχει ατέλειες αυτό το πράγμα. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό το κλειστό με τα χρυσά εδώ πέρα. Όπως επίσης συμφωνώ με την ποιότητα του blazer. Mm-hmm. Θα μπορούσε να απογειωθεί αυτό το πράγμα. Ακόμα δεν μου αρέσει και ακόμα η χρυσή τούφα που έχεις, που δεν την κάλυψες. Αλλά δεν μπορώ να μη σταθώ και να γυρίσω το κεφάλι μου να στραβολεμιάσω, ας πούμε, αν σε δω να μπαίνεις έτσι σε ένα fashion show. Κλέβεις την παράσταση, τι να κάνουμε. Επίσης σε μισώ, Φιάνα, γιατί μου θύμισες το αγαπημένο μου παραμύθι, όταν ήμουν μικρός. Σήμερα βλέπω την παπουτσωμένη γάτα. Αυτό είσαι. Υπήρχε ένας γάτος που φοράει κάτι πολύ ωραίες μπότες, σαν και αυτές περίπου, και έκανε βόλτες και μου διέγειρε τα παιδικά μου όνειρα. Έχει συνδυάσει πάρα πολύ ωραίο, με σκοτώνει επίσης η σκιά με το blazer, που το έχει κάνει ίδιο, και αυτό είναι μια λεπτομέρεια χαρακτηριστική. Και θα συμφωνήσω οπωσδήποτε ότι έπρεπε να είστε όλες αυτό, αμάν, πότε θα έρθει από τη μέρα. Από τη Σοφιάνα και πάνω, στιλιστικά εννοώ. Εννοώ σαν αυτό το που βλέπουμε τώρα. Αφού έβαλα 4 στην Έρη, ναι, με ορισμένα λάθη, σου βάλω 5 σήμερα. Κάνεις το πάρα πολύ. 5 Σοφιάνα, Όταν λοιπόν θα παίρνετε πεντάρια από τους κριτές, θα χορεύουμε. Τέλεια. Εντάξει. Πρέπει να είσαι πολύ ευχαριστημένη. Το περιμένεις ότι σήμερα θα είναι έτσι η θριαμβευτική ημέρα. Ήξερα ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό look. 15,5 okay. Ο τελικός σου βαθμός. Νομίζω ο μεγαλύτερος γενικός που έχουμε δει σε μέρα μέχρι σήμερα. Τέλειο. Αν δεν κάνω λάθος. Μπράβο, Σοφιάνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην πρώτη θέση είναι η Σοφιάνα με 15,5. Τι γίνεται και χθες. Για να δούμε. Στη δεύτερη η Τζέννη με 12 βαθμούς. Και στην τελευταία θέση δυστυχώς είναι η Κωνσταντίνα με 5. Σοφιάνα και Τζέννη, ελάτε δίπλα μου. Τζέννη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τέταρτη φορά που έρχεσαι να διεκδικήσεις έξτρα βαθμό. Τρίτη. Νομίζω η τέταρτη. Για να δούμε, θα πιείς νερό αυτή τη φορά. Τέταρτη φορά λοιπόν εδώ, διεκδικείς τον έξτρα βαθμό. Για να δούμε τι πιστεύουν οι συμπαικτρίες σας, κορίτσια. Φύγαμε. Γεωργία. Μ' αρέσουν και οι δύο σήμερα. Απλά έχω δώσει το 4 μου στη Σοφιάνα και 3 στην Τζέννη, οπότε ψηφίζω... Οπότε η ψήφος σου πηγαίνει στη Σοφιάνα. Κορίνα. Ψηφίζω τη Σοφιάνα. 2 ψήφους Σοφιάνα. Αρετή. Μου αρέσουν και οι δύο κοπέλες πάρα πολύ, αλλά επειδή έδωσα το μεγαλύτερο βαθμό στη Σοφιάνα, θα ψηφίσω τη Σοφιάνα. 3 βαθμούς Σοφιάνα. Μαράκι. Κι εγώ Σοφιάνα, γιατί μου αρέσει περισσότερο. 4 βαθμούς Σοφιάνα. Είσαι η νικητρία της μέρας, αλλά πρέπει να ψηφίσουν και τα υπόλοιπα κορίτσια. Κάτια. Θα ήθελα να το δώσω στη Τζέννη, γιατί το έδωσα χθες στη Σοφιάνα και πραγματικά μου αρέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Στη Τζέννη λοιπόν, έτσι, να. Η ψήφο σου πηγαίνει. Κωνσταντίνα. Στη Τζέννη. Μ' αρέσει πάρα πολύ σήμερα. 2 ψήφους στη Τζέννη, 4 Σοφιάνα. Έρη. Κι εγώ στη Τζέννη. Ωραία, ευχαριστούμε. 3 ψήφους έχεις, Τζέννη μου, παρά λίγο πάλι σήμερα. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Πάλι εδώ εσύ. Γεια. Γεια. Τι γίνεται, back to back. Yay. Πόσους έξτρα βαθμούς έχεις μέχρι στιγμής. 2. Θες και σήμερα. Ναι. Είσαι χαρούμενη. Πάρα πολύ, εννοείται είμαι χαρούμενη. Το περίμενες ξανά πάλι σήμερα. Από τη στιγμή που μου είπες ότι είναι μεγαλύτερα στο παιχνιδιού. Οι προσπάθειες σου πιάνουν τόπο, σου πιάνουν. Μπράβο. Χαίρομαι. Χάρισε μας άλλη μια πασαρέλα. Να με. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.